Γνωστά παυσίπονα όπως το σαλοσπύρ των 500, η ασπιρίνη, το καλμόλ έξτρα, το φάρμακο που χορηγείται για την αντιμετώπιση των ηλίκων Βομέξ, τα γνωστά αντιϊσταμινικά φενεγκράν και κλαριτίν, το μπουσκοπάν για τις γαστρεντερικές παθήσεις, το φουσιντίν για τις φλεγμονές του δέρματος και τα βλενολυτικά αντιβυχικά σιρόπια μπισολβόν, μουκοσολβάν, μουκοτιάλ και συνεκόντ δεν θα συνταγογραφούνται από γιατρούς. Για την ακρίβεια, ακόμα και αν συνταγογραφούνται, το κόστος τους δεν θα καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα εν λόγω φάρμακα και άλλα 38 περιλαμβάνονται στην περίφημη αρνητική λίστα φαρμάκων. Από 2 Μαΐου ανακοινώθηκε μια ευρεία λίστα φαρμάκων που δεν καλύπτονται η συντριπτική τους πλειοψηφία από τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχουν και κάποιες μικροεξαιρέσεις, πολύ μικρές όμως, η οποία θα ενισχυθεί με περαιτέρω φάρμακα. Και δυστυχώς για τα φάρμακα αυτά οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν από την τσέπη τους. Η λίστα περιλαμβάνει επίσης φάρμακα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και της θητικής δυσλειτουργίας, καθώς και σκευάσματα για τη διακοπή του καπνίσματος τη στιγμή που η κυβέρνηση δίνει αγώνα για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουν όλοι και το πώς θα αντιδράσουν οι φαρμακοβιομηχανίες σε αυτή την εξέλιξη και αν και εφόσον βρεθούν άλλα φάρμακα να υποκαταστήσουν αυτά που δεν καλύπτονται πλέον από τα ταμεία. Αυτή τη στιγμή όλα τα φάρμακα αυτά δεν έχουν υποκατάσταση. Εάν βρουν πίσω δρόμο οι εταιρείες, εντός εισαγωγικών πίσω δρόμο, να βγάλουν πιο ακριβά σκευάσματα, σαφώς και θα έχουμε εκτείναξη της φαρμακευτικής δαπάνης. Εκείνο όμως που είναι σίγουρο είναι ότι είναι ένα πρώτο βήμα που γίνεται μαζί με άλλα που έχουν γίνει, ώστε να περάσει πλέον η κοινωνική ασφάλιση σε ιδιωτικά χέρια. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αρνητική λίστα φαρμάκων, εκτιμάται ότι θα εξοικονομούνται 140 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επίσης, έχει συνταχθεί και η θετική λίστα των φαρμάκων, που θα συνταγογραφούνται και θα καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά δεν θα έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες τιμολόγησής τους από το Υπουργείο Ανάπτυξης.